Η αλήθεια είναι ότι το 2020 μου έδωσε πάρα πολλά σαν χρονιά και στην καριέρα μου και στην προσωπική μου ζωή. Οπότε το 2021 φαίνεται ακόμα καλύτερο. Περιμένω πάρα πολλά. Το μεγαλύτερο δώρο που πήρες φέτος? Ψωνίστικο θα ακουστεί, αγάπη του κόσμου. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχω πλέον ανθρώπους που με υποστηρίζουν και τους πιστεύουν σε μένα. Υπάρχει και αγάπη από το αντρικό κοινό? Σίγουρα υπάρχει και πολύ προσοχή από το αντρικό φύλλο. Είσαι ελεύθερη? Ελεύθερη δεν είμαι, όπως και πριν το παιχνίδι. Ανδρέα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, με υγεία. Φέτος, ποια είναι η διαφορά με την περσινή χρονιά? Είσαι διάσημος. Οκ, είμαι, αλλά δεν ήταν ποτέ και ο στόχος μου. Δηλαδή, όταν μπήκα στο παιχνίδι, πάντα μπήκα με όνειρο τη μόδα. Όχι απαραίτητα τη φήμη, παρόλο που έρχεται πακέτο. Μετά το παιχνίδι, φαντάζομαι σε πλησίασαν πολύ για δουλειές. Μόνο κέρδος είχα μετά το παιχνίδι. Εγώ θα επιμείνω στο ότι ήταν ένα μικρό σχολείο και με ορίμασε πολύ σαν άνθρωπο. Θα το ξανά έκανες? Θα το ξανά έκανα. Είσαι γενικά το παιδί της μαμάς και του μπαμπά? Είμαι το παιδί της μαμάς και του μπαμπά, νομίζω λίγο περισσότερο της μαμάς. Είσαι μόνος σου? Είμαι ελεύθερος, ναι. Δεν επιδιώκω να ψάξω τη σχέση. Τη νέα χρονιά τι περιμένεις? Τη νέα χρονιά το πρώτο που περιμένω είναι να τελειώνουμε λίγο με τον κορονοϊό. Είναι νομίζω το βασικό αυτό που μας κρατάει πίσω. Τα ταξίδια είναι κάτι βασικό που θέλω να κάνω. Οπότε ελπίζω να γίνει λίγο καλύτερη φάση για να μπορώ να το εξελίξω λίγο. Μικρός, πώς θυμάσαι τις γιορτές? Από μικρός οι γιορτές για μένα πάντα ήταν οικογενειακές, με παππούτες, γιαγιάδες, ναι, θείους, όλα αυτά, οικογενειακά τραπέζια, τα κλασικά αυτά, το ωραίο το κλίμα. Τι θα υπήρχε περίπτωση να ζητήσεις φέτος από τον Άγιο Βασίλη? Ίσως κάτι που ζητώ από τον Άγιο Βασίλη είναι να μπορέσει η γιαγιά μου να έρθει στην Ελλάδα να κάνει διακοπές μαζί μου. Τα κορίτσια τι κάνουν, ε? Υπάρχει κάποια αντίδραση που σου κάνει εντύπωση? Σταματάω σε ένα φανάρι πάνω σε ένα μηχανάκι και από το δίπλα αυτοκίνητο με κοιτάει μια κοπέλα και είναι έτσι. Και λέω, τι φάση, γιατί έτσι? Θα σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς και με τη τηλεόραση? Δεν είμαι αρνητικός, δεν είναι κάτι το οποίο επιδιώκω, αλλά μια καλή πρόταση δεν θα απορριφθεί. Καλή χρονιά! Καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Οι γιορτές πώς ήταν στα παιδικά σου χρόνια? Οι παιδικές μου γιορτές ήταν πάρα πολύ όμορφες. Δεν είναι ότι έχουμε κάτι ξεχωριστό, δηλαδή τα ίδια πράγματα κάνουμε. Απλά εμείς είναι το ότι το έχουμε και λίγο μέσα μας όλο αυτό, οπότε γλεντάμε λίγο περισσότερο. Και αυτό μου αρέσει. Είσαι κορίτσι του γλεντιού. Είμαι κορίτσι του γλεντιού, μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά. Από την παιδική σου ηλικία, τι θυμάσαι, γιορτές, έτσι, τραπέζια? Πολύ γενικά είμαι άτομο το οποίο τρώει πολύ. Φέτος τι δώρο ζήτησες από τον Άγιο Βασίλη? Η κοπέλα χτυπιέται πίσω και λέει εμένα, η Μαρία Αγάπη. Τη Μαρία Αγάπη δεν τη ζητώ από τον Άγιο Βασίλη, γιατί την κέρδισα μόνος μου. Άρα είναι δώρο στον εαυτό μου. Όπου εγώ το έδωσα στον εαυτό μου. Δεν το θέλω από κανέναν. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα σήμερα. Έχουμε όμορφες παρουσίες, έχουμε τη Μαρία Αγάπη. Εννοείται, είμαστε μαζί. Έχουμε έρθει μαζί. Πέραμε καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πώς μπήκε η χρονιά? Η χρονιά μπήκε πάρα πολύ καλά. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό που βγήκε ένα ζευγάρι από το GNTM? Είναι κάτι πολύ όμορφο για μένα, γιατί από εκεί πέρα που δεν το περιμένεις, γνωρίζεις έναν άνθρωπο που ξαφνικά μπαίνει στη ζωή σου και στεναλλάζει. Είναι σπουδαίο και για τους δύο μας, διότι πιστεύω ότι και εγώ και η Μαρία Αγάπη έχει βρει το τέρι της. Έχετε σκεφτεί συγκατοίκηση? Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το κομμάτι ακόμα. Για την ώρα είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό που έχουμε να κάνουμε, στο τι κάνουμε μετά το παιχνίδι και τα πλάνα μας για το 2021. Έχει τύχει να σας στείλουν μηνύματα, κορίτσια, αγόρια? Εννοείται. Ξέρεις... Αυτό είναι το καλύτερο με τα GNTM, διότι και εγώ και η Μαρία Αγάπη δεχόμαστε, ας πούμε, και ερωτικά μηνύματα, αλλά πολλές φορές μετά τα διαβάζουμε και μαζί και είναι ίσα-ίσα που είναι πολύ αστείο. Ο Εμιλιάνο είναι δικός μου και όχι της Μαρία Αγάπης. Και όχι τη Μαρία Αγάπη, δίπλα. Ως ζευγάρι θα κάνατε εκπομπή μαζί? Να το απαντήσω εγώ αυτό. Ως ζευγάρι. Να το απαντήσω εγώ αυτό. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι... Τι να αφήνεις να απαντήσεις? Δεν με αφήνει να μιλάω, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, σίγουρα σαν ζευγάρι νομίζω πως μπορούμε και οι δύο να διαπρέψουμε στο χώρο της μόδας. Τώρα γιατί τηλεόραση ας το αφήσουμε καλύτερα στην Κατερίνα και στον Κρατέρα. Τέλεια. Νομίζω ότι στην καλύτερη απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Κρατέρα.